Την εκπομπή όταν μιλάνε όλοι μαζί. Δεν ακούγεται τίποτα. Λοιπόν, τώρα να πω δύο λόγια, επιτρέψτε μου και πάλι, για το πρώτο θέμα που τέθη, το ηθικό. Πόσο ηθικό είναι αν κάποιος άνθρωπος, γιατί έστειλε το παιδί του στο Βέλγιο να σπουδάσει, επρόκειτο να πάει εκεί να σπουδάσει, είναι ηθικό ή νόμιμο. Αλλά εγώ θα ρωτούσα πόσο ηθικό ή νόμιμο είναι να κόβονται συντάξεις των 600 ευρώ, κύριε Ευαγγελάτο, και να υπάρχουν πολυεθνικές του φαρμάκου κάτω από την ανοχή του πολιτικού μας συστήματος επί 10 χρόνια, ναι, να έχουν τζίρο 5 δισεκατομμυρίων το κύριε Υπουργέ, χρόνο, που λέτε είναι πολύ έχει ενδιαφέρον, αλλά εμένα, επιτρέψτε μου, να αυτό είναι που λέτε λεπτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να μισό λεπτό να τελειώσω, κυρία Τρέμη. Να σας πω κάτι όμως, μια παρατήρηση. Θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά να τελειώσω. Θέσατε ένα θέμα. Τη σκέψη μου. Δεν την τελείωσα. Πόσο ηθικό είναι να τα βλέπουμε να περνάνε δίπλα τα δισεκατομμύρια και να εξάγονται, να φεύγουν χρήματα στο εξωτερικό το 97%, το 98% του τζίρου. Το καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε. Απ' την άλλη μεριά να κόβουμε τις συντάξεις των 500. Ότι έγινε, ναι, το μεγάλο πάρτι, κύριε Κουρουπλή, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό του 2014, κύριε Ευαγγελάτο, είχε εγγράψει 1,049 δις, δηλαδή 1,050 δις για τα νοσοκομεία. Στον φετινό προϋπολογισμό, κύριε Ευαγγελάτο, έγραψε 815 εκατομμύρια. Πάρτε τον προϋπολογισμό. Θα σας λέω ό,τι θα πω, κύριε Ευαγγελάτο. Αύριο το πρωί θα βγείτε και θα πείτε ο Υπουργός Υγείας είναι ψεύτης. Ανακριβής. Λοιπόν, ανακριβής, ό,τι θέλετε. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε αυτά τα λεφτά που λέει πράγματι ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά δεν λέει τη μισή αλήθεια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είναι μια σχολή που δεν θέλω τώρα να κάνω αναφορά, που νομίζει ότι αυτά που λέει, και επειδή την άλλη μέρα τα ξεχνάει, τα ξεχνάνε και οι άλλοι. Λοιπόν, έχει τη μνήμη του Χρυσόψαρου. Σου λέει, το πω τώρα και τι έγινε, και αύριο αυτή είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη. Ρωτώ λοιπόν, τα 600 εκατομμύρια αφορούσαν τις τρέχουσες δαπάνες των νοσοκομείων ή ληξιοπρόθεσμες δαπάνες? Γιατί λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν.